Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλημέρα. Ανάλογα από ό,τι εσείς γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεό μου, βρισκόμαστε εδώ στο Racing Manager, ένα ολοκένουργιο παιχνίδι που παίζουμε. Όπως έχω πει και στο πρώτο επεισόδιο, ή μπορεί και να μην το έχω πει, δεν παίρνω και ορκό, αυτή θα είναι μια σειρά με λίγα επεισόδια. 3-4 επεισόδια. Γιατί στο πρώτο σκέλος υπάρχουν μόνο 6 αγώνες, οπότε θα τους μαζέψω λίγο, μιας και δεν τα έχουμε πάει καλά σε όλους τους αγώνες. Αλλά ας αφήσουμε αυτά και ας περάσουμε κατευθείαν στο παιχνίδι. Να δούμε στα δοκιμαστικά τι θα κάνουμε σε αυτή την πίστα. Όπως καταλαβαίνουμε, είμαστε στην Ιταλία. Νομίζω είναι καλά. Πέμπτη και έκτη θέση. Και πάμε να δούμε. Βάζουμε όλα ρίσκο και στον ένα οδηγό και στον άλλον. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει και αυτός ο αγώνας. Α, πολύ ωραία. Το καλημέρα χτυπάμε το ένα αυτοκίνητο, το Last Hot. Τουλάχιστον μαζεύει όλους τους υπόλοιπους στο πίσω μέρος και δεν τους αφήνει, έτσι. Ο άλλος οδηγός ανεβαίνει στην έκτη θέση. Εντάξει, δεν το λες και άσχημα, δεν το λες και καλά. 3 δευτερόλεπτα είναι 4 δευτερόλεπτα. Εκεί παίζει 3 με 4 δευτερόλεπτα ο μπροστινός. Και πίσω έχουμε τον άλλο στα 2 με 3 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα είναι αρχή. Έχω παίξει, όπως είπα, αρκετούς αγώνες. Γιατί βρισκόμουν ένα λεπτό πίσω από τον πρώτο τελευταίο. Οπότε τώρα να παλεύω 5η-6η θέση είναι κάτι. Και όπως βλέπουμε εδώ, περνάμε πρώτοι χωρίς να έχουμε κάνει pit stop. Ο άλλος βέβαια είναι ακριβώς πίσω μας. Είναι ο δεύτερος οδηγός, παραμένει 18ος. Αυτόν τον έχουμε ξεγράψει, τελείωσε, πάει. Και λογικά, όπου να είναι σε λίγο, στον ένατο γύρο λογικά θα ξαναβούμε να ξαναλλάξουμε σε σκληρά ελαστικά. Και όμως δεν μπήκαμε τώρα, το αφήσαμε έναν γύρο ακόμα. Έχουμε πέσει τρίτη, εντάξει, και έτσι κι αλλιώς δεν πάμε για την νίκη. Και βλέπουμε ότι σε λίγο θα αρχίσει να βρέχει. Οπότε θα τον αφήσουμε ένα γύρο ακόμα για να βάλουμε κατευθείαν βρεγμένα λάστιχα. Και ο άλλος οδηγός ξαναχτυπάει για δεύτερη φορά το ελαστικό του, ενώ βρισκόταν στην 16η θέση. Οκ, δεν μας απασχολεί και πολύ. Ο άλλος που βρίσκεται τρίτος. Πέμπτος. Πάμε λίγο στο γρήγορο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα το αφήσω όσο έχει, δεν νομίζω ότι θα τον ξαναβάλω μέσα. Βρισκόμαστε ήδη στην 4η θέση. Και για 2 γύρους θεωρώ πως θα αντέξει. Ανεβαίνουμε τρίτη, γιατί μόλις προσπεράσαμε κάποιον. Τρίτη θέση νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Τέταρτος. Τώρα εδώ έχουμε σκληρή μάχη. Ποιος θα βγει τρίτος, ποιος τέταρτος. Και ο πέμπτος είναι πολύ πίσω, είναι 21 δευτερόλεπτα. Δύσκολο, μπαίνουμε βέβαια στον τελευταίο γύρο. Για να δούμε. Βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά βέβαια. Και τώρα απομακρύνεται κι άλλο, οπότε δύσκολο θα ανέβουμε πάνω από την 4η θέση. Αλλά γιατί όχι να το παλέψουμε, να δούμε. Δεν μπορώ να βάλω να πιέσει, γιατί ήδη το λάστιχο είναι στο κόκκινο. Και μόλις βλέπουμε ότι τερματίζω πρώτος, που σημαίνει ότι ήμασταν πάρα πολύ κοντά με τον πρώτο. Σχεδόν μισή στροφή. Όπως και να έχει, αυτός ήταν ο αγώνας. Εντάξει, το επεισόδιο δεν έχει τελειώσει ακόμα, θα παίξουμε άλλο μια αγώνα. Αλλά παρόλα αυτά βγήκαμε τέταρτη. Τέταρτη και 17η, εντάξει, ο ένας το έχει χάσει από την αρχή.
Πήραμε και 3600 σαν bonus από το σπόσορα. Με 12 πόντους πάμε να πάρουμε και το ρίσκο μας. Πήραμε άλλα 12.000, okay. Να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε εδώ στο αυτοκίνητο με 31.000 που έχουμε. Βασικά δεν έφτιαξα τίποτα. Περάσαμε κατευθείαν στα δοκιμαστικά του επόμενου γύρου. Το πάμε και στο γρήγορο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 5η-6η θέση είμαστε για την ώρα. Τελικώς τερματίσαμε 9η και 10η. Και εδώ βλέπουμε πάλι την ίδια στρατηγική θα κάνουμε, να ρισκάρουμε. Στην προκειμένη περίπτωση που παίζω δεν ξέρω αν αυτά τα ρίσκα που παίρνω αξίζουν. Τη μία αξίζουν γιατί δεν έχω δύναμη στο αυτοκίνητο, οπότε ή θα μείνω πίσω ή θα ρισκάρω να περάσω. Γιατί τώρα παράδειγμα είμαστε 9η και 10η, δεν παίρνεις, 2 πόντους παίρνεις. Όπως έχουμε πει, εγώ έχω επιλέξει να αγωνίζομαι με τα σκληρά ελαστικά για να μου βγαίνει ένα πιτς το πληγότερο, μιας και δεν έχω δύναμη. Και πάμε και βλέπουμε. Α, ωραία. Πάλι έχουμε ένα κλαταρισμένο ελαστικό και περνάμε σε soft το συγκεκριμένο. Αφού έχασε που έχασε, ας πάει σε ένα pit stop παραπάνω, πας και κερδίσει τίποτα. Εδώ δέχομαι επίθεση από πολλά αυτοκίνητα και ήδη βρίσκομαι πολύ πίσω, βρίσκομαι ήδη ένατος και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνω, ούτε να δω τους μπροστά νομίζω δεν μπορώ πλέον. Έχω ανέβει πέμπτος γιατί έχουν μπει για pit stop. Εγώ έχω ακόμα. Λογικά μετά τον ένα το γύρο που είναι μέσα του αγώνα θα αλλάξω. Το έχω πέσει έκτος τώρα. Έκτος και μπαίνω στα pit stop. Βγαίνω δέκατος και από εδώ και πέρα είναι ό,τι είναι κέρδος για μένα. Ένατος και όταν θα ξαναμπούν στα pit stop ίσως κερδίσω και κανένα δυο ακόμα θέσεις. Για την ώρα ένατος. Περισσότεροι πάνε σε στρατηγική 2 pit stop, μαλακή, μαλακή και σκληρή ή οποιοδήποτε ανάλογα. Και βλέπουμε εδώ ότι το αυτοκίνητό μου εγκαταλείπει από μηχανική βλάβη. Πολύ ωραία. Τουλάχιστον ανεβαίνει πέμπτος ο δικός μας. Ανεβαίνει πέμπτος στο τέρμα. Προσπερνάει λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού και βγαίνει πέμπτος. Καλά είναι αυτά, θα έλεγα. Πέμπτος. Με ένα pit stop οι υπόλοιποι είχαν 2. Λίγα άτομα είχαν 1. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και ο δεύτερος με ένα pit stop μπορεί να κάνει την έκπληξη. Μερικούς πόντους ακόμα, άλλους 10 από αυτόν τον αγώνα. Και πάμε να δούμε 25 και σύνολο έχουμε 40. 40, 45, 48, μπορούμε να ανέβουμε κανένα διαθέσεις, θα δείξει. Να πάρουμε το ίδιο ρίσκο που παίρνουμε πάντα. Νομίσμα. Κάτι είναι και αυτό. Να παίξουμε και της Αμερικής, τον αγώνα. Τουλάχιστον να δούμε τις δοκιμές. Δεν έχει και πάρα πολλές ρυθμίσεις στο παιχνίδι. Δύο παραμέτρους έχει όλες και όλες το παιχνίδι και δεν είναι κάτι σπουδαίο. Θα μπορούσαν να έχουν βάλει 10-15 παραμέτρους και να ψάχνεις εσύ σε λίγο χρονικό διάστημα πώς τρέχεις καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το παιχνίδι είπαμε δεν έχει και πάρα πολύ βάθος. Έχει μια ίντρικα, μια τέτοια, ότι ανεβαίνεις βαθμίδες κάθε τρεις και λίγο, μόλις βγεις πρωταθλητής σε μία, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι κάτι τόσο σπουδαίο. Είναι από τις αγαπημένες μου πίστες αυτή, γιατί ουσιαστικά θέλει μόνο ταχύτητα. Όπως και να έχει, το παιχνίδι θα το αφήσω κάπου εδώ. Ένα ακόμα επεισόδιο τελειώνει. Ευχαριστώ και εσάς και τους φίλους σας που κάνετε like, εγγραφή, την πατάτε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις.
και θα χαρώ να σας δω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Racism Manager. With the